ψάχνουν το δολοφόνο του Μιχάλη. Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του τάγματος εφόδου. 8 νέες συλλήψεις για παραβάσεις στις παραλίες, κίνημα και στη Θάσο. Στον Εισαγγελέα 9 άτομα για εμπόριο βρεφών στην Κρήτη. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ με τη Ράνια Τραγόμαλη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μας με ένα αποκαλυπτικό βίντεο. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες ντοκουμέντο από την εφιαλτική νύχτα στη Νέα Φιλαδέλφια. Αποκαλύπτει άγνωστες σκηνές από το μακελιό. Οι Κροάτες χούλιγκανς, μαυροντυμένοι με καδρόνια στα χέρια και παρατεταγμένοι σε τάγμα εφόδου, περπάτησαν όλη τη διαδρομή από το σταθμό του Περισσού μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ Ενόχλητη. Περίμεναν το σύνθημα για να επιτεθούν. Χωρίς κανένα δισταγμό προκάλεσαν τα αιματηρά επεισόδια και έφεραν το θανατηφόρο χτύπημα στον 29χρονο Μιχάλη. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 11. Το τάγμα του θανάτου απέχει μόλις λίγα μέτρα από το στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Νέο βίντεο που εξασφάλισε το Star και ο Βαγγέλης Γκούμας καταγράφει καρέ-καρέ την πορεία των χούλιγκαν ελάχιστα λεπτά πριν την αιματηρή επίθεση. Πάνω από 100 άνδρες σαν εκπαιδευμένο τάγμα εφόδου προχωρούν για να σκορπίσουν τον θάνατο. Είναι όλοι μαυροντυμένοι. Δύο από αυτούς φορούν κράνος. Κάποιοι έχουν ανεβασμένη την κουκούλα της μπλούζας τους ή φορούν τζόκεϊ, έχοντας καλύψει το μισό τους πρόσωπο με χειρουργική μάσκα. Πολλοί όμως έχουν εντελώς ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Περπατούν χωρίς θόρυβο για να μην γίνουν αντιληπτοί, μέχρι να φτάσουν στο σημείο της επίθεσης και να σκοτώσουν. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star βλέπετε ένα ολόκληρο στρατό εξοπλισμένο με ξύλα, μαχαίρια και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσουν την επίθεση. Όπως αποκαλύπτει το Star, ένα λεπτό αργότερα η κάμερα καταγράφει στο ίδιο σημείο 7 αστυνομικούς με φακούς στα χέρια και μηχανές να ακολουθούν διακριτικά το τάγμα εφόδου. Δεν μπόρεσαν να επέμβουν και να αποτρέψουν την δολοφονία του Μιχάλη. Σε άλλο βίντεο που παρουσιάζει σήμερα το Star φαίνονται οι μαυροντυμένοι άνδρες συγκεντρωμένοι σε οικόπεδο κοντά στο σημείο της συμπλοκής. Παραμονεύουν σιωπηλοί προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί, περιμένοντας το σύνθημα για να επιτεθούν. Όλα ξεκίνησαν όταν κατέβηκαν από τον σταθμό του Περισσού. Εδώ φαίνονται να περπατούν μπροστά από περίπτερο της περιοχής. Εντύπωση προκαλεί πώς περνούν ανενόχλητοι κρατώντας στα χέρια τα όπλα του θανάτου. Καδρόνια, σιδηρολοστούς, ρόπαλα, ακόμα και αλυσίδες. Κανείς δεν κατάφερε να τους αποτρέψει. Στο αποκλειστικό βίντεο του Star φαίνεται η άγρια συμπλοκή. Η νύχτα γίνεται μέρα από τους πυρσούς και τις βόμβες Μολότοφ. Πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Γκούμα. Βαγγέλη, έχεις πολύ σημαντικά στοιχεία στα χέρια σου και θα ήθελα να μας περιγράψεις τη διαδρομή που ακολούθησαν από τον ηλεκτρικό σταθμό μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ, που περπάτησαν σε κεντρικούς δρόμους. Ράνια, κυρίες και κύριοι, καταφέραμε αυτό που δεν μπορούσε κανένας να κάνει τόσες ημέρες. Να οπτικοποιήσουμε τη διαδρομή τους. Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, το τάγμα εφόδου, εικόνες εκ των οποίων προκαλούν πραγματικά τρόμο, κατέβηκε από το σταθμό του Περισσού. Περνά μπροστά από ένα περίπτερο. Περνάει μπροστά από το σπίτι του λαού. Από το σπίτι από όπου τον Περισσό, λοιπόν, Βαγγέλη, και όχι από τα Πεφκάκια. Κατεβαίνει. Όχι, από τον Περισσό. Περνούν μπροστά από ένα περίπτερο, περνούν μπροστά από το κτίριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, προχωρούν για αρκετά μέτρα, στρίβουν σε ένα στενάκι αριστερά και στη συνέχεια πηγαίνουν από την πίσω πλευρά του κτιρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αυτή η κίνηση την οποία κάνουν δείχνουν καθαρά ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το τάγμα εφόδου, είχαν καθοδηγητές. Είχαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος τους έλεγε από πού να πάνε, έτσι ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο αντιληπτοί. Ήξεραν, προχωρούν, δηλαδή, λοιπόν, μας λες, τα στενάκια που θα πρέπει να πάνε για να μην γίνουν αντιληπτοί. Δεν έβαλαν ένα GPS πώς θα τους πάει. Γνώριζαν αυτοί Όχι, που τους βέβαια. Μετέφεραν από πού θα πάνε. Έβαζαν... Ναι, κάποιος τους πήγε, γιατί αν έβαζαν GPS, εμείς βάλαμε GPS. Είμαστε Έλληνες.
Ξέρουμε τις διαδρομές, ξέρουμε περίπου να κινηθούμε, βάλαμε ένα GPS και είδαμε ότι η διαδρομή την οποία επέλεξαν είναι μεγαλύτερη, είναι περίπου ένα χιλιόμετρο από το σταθμό του Περισσού. Δεν προτίμησαν μια διαδρομή από τον κεντρικό δρόμο που είναι περίπου 500 μέτρα. Προτίμησαν να κάνουν τη διπλάσια διαδρομή, να περάσουν από ένα δασάκι που βρίσκεται λίγο εδώ δεξιά, αριστερά μάλλον, από το γήπεδο της ΑΕΚ, να φτάσουν ακριβώς στο σημείο όπου βρισκόμαστε. Βαγγέλη. Μπροστά από ό,τι μαθαίνουμε από κάποιους μάρτυρες, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος τους καθοδηγούσε. Μάλιστα, του σταμάτησε για 3 ολόκληρα λεπτά, λίγο πριν λοιπόν ξεκινήσει η αιματηρή επίθεση. Βαγγέλη, που οδήγησε πριν πάμε σε αυτό, 29χρονο Μιχάλη. Στις εικόνες που βλέπαμε, τους είδαμε να περνούν μπροστά από το περίπτερο, πολύ κοντά, αλλά θα δεν άγγιξαν εκεί. Τίποτα. Δεν πήραξαν τίποτα. Αυτές είναι οι εικόνες που πραγματικά μας προκαλούν έκπληξη. Όλες τις άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν οι χούλιγκανς οι οποίοι περνάνε, μπορεί να σπάσουν καμιά τζαμαρία στο δρόμο, να αρπάξουν και κάτι από ένα περίπτερο, να σπάσουν κανένα αυτοκίνητο. Αυτοί δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Προχωρούσαν κανονικά σαν εκπαιδευμένο σώμα στρατού για να φτάσουν στο σκοπό τους. Ποιος ήταν ο σκοπός τους? Να φτάσουν στο σημείο όπου βρισκόμαστε χωρίς να γίνουν αντιληπτοί ή μάλλον να γίνουν το λιγότερο αντιληπτοί από τους περίκους για να χτυπήσουν στη συνέχεια αστραπία τους ανθρώπους, ναι, που καθόντουσαν αμέριμνοι μπροστά. Βαγγέλη, τώρα οι αστυνομικοί που βλέπουμε στο βίντεο, που φαίνεται να τους ακολουθούν, τι ακριβώς κάνουν? Είναι 7 αστυνομικοί στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε, φαίνεται ότι τους ακολουθούν ένα λεπτό αργότερα. Εδώ λοιπόν εμείς καταλαβαίνουμε ότι όταν είναι 7 αστυνομικοί και άλλοι είναι 150 άτομα οπλισμένοι σαν αστακοί, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά τα 7 άτομα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να ειδοποιήσουν τα ΜΑΤ, να ειδοποιήσουν πιο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν εδώ το Υπουργείο της Προστασίας του Πολίτη πρέπει να κάνει, πρέπει να βρει ακριβώς πότε έφτασαν οι πρώτες ειδοποιήσεις στα κεντρικά της αστυνομίας, προκειμένου λοιπόν να φτάσουν εδώ στο σημείο και να τους Βαγγέλη, αποκόψουν. Βαγγέλη, έχεις πληροφορίες όμως και για το τι έχουν βρει οι αστυνομικοί σε δεύτερο χρόνο? Μετά δηλαδή και τα επεισόδια. Σε δεύτερο χρόνο, μετά από ειδοποίηση ενός κατοίκου, μπόρεσαν να βρουν σε ένα σημείο περίπου 30 με 40 μέτρα απόσταση από το σημείο που βρισκόμαστε εδώ, δίπλα σε ένα καπνογόνο, σε μια βόμβα μολότοφ, αν θυμάμαι καλά από ό,τι μου είπε ο κάτοικος, ένα μπρελόκ με 3-4 κλειδιά. Το ένα είναι αυτοκινήτου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το μπρελόκ θα μπορέσουν φυσικά να το δοκιμάσουν στα αυτοκίνητα τα οποία πήραν από τους Κροάτες και την ίδια ώρα να βρουν τα αποτυπώματα αλλά και το DNA προκειμένου να τους οδηγήσει ίσως την ταυτότητα του ανθρώπου, του αυτού μάλλον του δράστη που μπορεί, μάλιστα, να έχει φτάσει στη δολοφονία. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζεύονται. Και κάτι ακόμη, Ράνια, κυρίες και κύριοι, ναι, από όλα τα βίντεο από ό,τι είδαμε αυτή τη στιγμή που ήταν οι τηλεθεατές, υπάρχουν και κάποια βίντεο που δυστυχώς δεν είναι στα χέρια της αστυνομίας. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για το ρεπορτάζ που μας έδωσες.